Ευχαριστώ. Να απαντήσω σε κάποια από τα ερωτήματα που άκουσα και που δίνω να απαντήσω και στη συνέχεια προσθέσω λίγο στην δική μου ανακοίνωση. Σαφέστατα το μείζον ζήτημα των ημερών είναι η έξαρση των υπουργείων. Εν πράξη, αυτό που ακριβώς αναφέρθηκε από εδώ, με τους ίδιους τρόπους και με την ίδια ένταση από άκρη σ' άκρη στο Δήμο. Η απάντηση που να δώσω εδώ είναι ότι σύμφωνα με τους αναλόγους και τους υπηκούς, πρόκειται για μια έξαρση η οποία οφείλεται ξεκάθαρα, όπως υποτίθεται δικαίως, στις ιδιαίτερες καιρικές συνθήκες που επικρατούν αυτή τη χρονιά. Ποτέ παραδοσιακά τέτοια εποχή δεν ασκεί το καν η εργασία της προφοκτονίας σε κανένα σημείο του προς γνώση όλων, να σας γνωρίσω ότι η κοροποκτονία είναι μια εργασία η οποία, όπως έχουμε αποφασίσει στο Δημοτικό Συμβούλιο, σε αυτό το Δήμο Βόρειας Κυμβρίας, εκτελείται τόσο από το Δήμο όσο και από την Περιφέρεια. Η Περιφέρεια έχει την κοροποκτονία των ιδιαίτερα ευαίσθητων υγροτόκων των προστατευόμενων περιοχών του Δήμου μας και ο Δήμος έχει τα αστικά και περιεστικά συστήματα. Όπως θα θυμάστε, από το που είχαμε κάνει τότε, η κοροποκτονία γίνεται στο Δήμο. Η κοροποκτονία γίνεται με καταπολέμηση της αναπαραγωγής. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει καμία διαδικασία, καμία δυνατότητα να καταπολέμησει κάποια στα κουνούπια που βρίσκονται ήδη στον αέρα. Για αυτούς ακριβώς τους λόγους και μετά, λίγο πριν μάλλον, την έντονη κακοκαιρία που έπληξε στην περιοχή μας, είχε εκτελεστεί η τελευταία εργασία καταπολέμησης αναπαραγωγής των κουνουπιών. Αυτή η εργασία γίνεται σύμφωνα με τους ειδικούς σε χώρους που βρίσκονται Ελλάδα. Γιατί εκεί πέρα αναπαράγονται, εκεί βρίσκονται και οι πολιτιστές αναπαραγωγής. Είναι προφανές ότι με τη μεγάλη βροχόπτωση που παρατηρήθηκε από τα κρυστάκια στο Δήμο μας, καταστράφηκαν οι εργασίες που είναι εκείνη τη στιγμή και δημιουργήθηκαν νέες εστίες. Το κύμα των κουνουπιών που βλέπουμε σήμερα δίπλα μας είναι το κύμα που προέκυψε από την αναπαραγωγή που έγινε αμέσως μετά την κακοκαιρία που έπληξε στο Δήμο μας. Δεν είναι αλήθεια ότι αποτελεί ένα στενά τοπικό φαινόμενο, είναι ένα φαινόμενο που κλείνει όλη σχεδόν την περιφέρεια Πελοποννήσου. Όλη σχεδόν την περιοχή της Πελοποννήσου. Τι κάναμε γι' αυτό. Επεκτείναμε τις συμβάσεις χρονικά της κοροποκτονίας. Ήδη γίνονται ραντισμοί εδώ και μέρες στα αστικά συστήματα που διαχειρίζεται ο Δήμος. Το ίδιο ακριβώς κάνει και η περιφέρεια. Ήδη γίνονται ραντισμοί στις παραδιακές υγροτοπικές περιοχές που αποτελούν στήριξη των κουνουπιών. Συνεργεία του Δήμου έχουν ξεκινήσει ήδη να κάνουν εργασίες στις παραδιακές περιοχές για να εξαφανίσουν φυσικά το δυνατόν στήριξη νερού που μπορούν να αποτελέσουν στήριξη αναπαραγωγής των κουνουπιών. Και για πρώτη φορά, όλο αυτό το χρόνο που κάνουμε την καταπολέμηση, όλα αυτά τα χρόνια που κάνουμε την καταπολέμηση της κοροποκτονίας, στα τέλη του Οκτώβρη κάνουμε και εμείς ραντισμούς. Αυτό είναι αυτό που έχουμε παρατηρήσει για το θέμα. Κάναμε ακόμα πιο έντονες τις στους ραντισμούς και την καταπολέμηση των εστιών, βάζοντας και την ΔΕΙΑ να κάνει τις αφοριστούς, ιδιαίτερες καταπολεμήσεις στους δικούς τους χώρους, δηλαδή στον χώρο της επεξεργασίας των λιμάνων, όπου συγκεντρώνονται εξορισμού ανοιχτά ύδατα, και σε φεάτια και άλλες εγκαταστάσεις, οι οποίες λόγω της βροχής έχουν μαζέψει νερό. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο, όπως είπε και ο Περικλής ο Δικαίος, ότι είναι ιδιαιτέρως πρωτόγνωρη της καιρικής συνθήκης του κράτους, σε συνδυασμό με τη μεγάλη βροχή που έγινε λίγες μέρες πριν. Το ερώτημα που έγινε σχετικά με την καταγγελία του κύριου Γιωβά για το παράνομες αγωνιψίες στο ποτάμι Πάρτου. Καλό θα είναι η καταγγελία να γίνεται όσο πιο συγκεκριμένη μπορεί και θα έλεγα ότι θα μπορούσε να την διατυπώσει ακόμα και συγκεκριμένα από την ερώτηση στο Δημοτικό του Συμβούλιο να πει ποιος, αν έχει αυτή την αντίληψη ή πού τουλάχιστον, σε ποιο χώρο διαπίστωσε αυτή την παράνομη που στην αντιλαμβάνεται αποληψία και την κατοίκηση. Αυτό που εμείς γνωρίζουμε είναι ότι στις κήτες ορεμάτων της Βόρειας Κυμβρίας η Περιφέρεια Πελοποννήσου εκτελεί εργασίες
διαμόρφωση της κήτης μετά από τις ζημιές που πέστησαν και την αλλαγή της μορφολογίας που πέστησαν από τις πλημμύρες της πρόσφατης κυβέρνησης Ρουμπά, για τις οποίες ο Λίμανος στηρίχθηκε στην κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Το Δημοτικό Συμβούλιο είτε αφορά το ερώτημα και η καταγγελία χώρου αρμοδιότητάς του και εργασίας αρμοδιότητάς του. Είτε δεν αφορά όπως την περίπτωσή μας, δεν μπορεί να απαντήσει σε καταγγελίες. Άρα λοιπόν αυτή η καταγγελία το μόνο που μπορεί να γίνει είναι να διαβιβαστεί στις αρμόδιες υπηρεσίες. Διαβάστε. Πολύ ωραία. Σχετικά με το ερώτημα που έγινε για την περιστασία της λαϊκής, έγιναν δύο ειδών ερωτήματα. Το πρώτο έχει σχέση με τη λειτουργία, το δεύτερο έχει σχέση με τις εργασίες που γίνονται αυτή τη στιγμή εκεί. Να ξεκινήσω από το δεύτερο. Κατά την παραλάβη του έργου, διαπιστώθηκε ότι ένα κομμάτι του ασφαλτοτράπητα δεν πλήρωσε τις προδιαγραφές και αναγκάστηκε ο εργολάβος κατασκευαστής να αντικαταστήσει αυτό τον ασφαλτοτράπητα με νέο. Αυτές είναι και οι εργασίες που εκτελεί αυτή τη στιγμή. Για την διαδικασία της περιστέγασης. Όπως θα θυμάστε, το Δημοτικό Συμβούλιο τρεις φορές μέχρι σήμερα έχει λάβει σχετικές αποφάσεις για καθορισμό τιμής των θέσεων και για την αδειοδότηση της χρήσης του χώρου ως λογική αγορά. Παρόλο που παραπολα λέγονται και οι δύο αποφάσεις έχουν περιληφθεί και από την γνώμη μας. Αλλά ο χώρος έχει να δούμε μια αδειοδότηση και ο χώρος και ήδη το θεσμικό πλαίσιο σχετικά με τη διαδικασία που κάποιος παραγωγός μπορεί να πουλήσει προϊόντα στην λογική αγορά του άσπρους έχει ολοκληρωθεί και έχει πληθεί νόμιμα. Από εκεί και πέρα, σύμφωνα με την κοινή νομοθεσία, το τμήμα εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας της Περιφέρειας της Πελοποννήσου είναι αυτό που δίνει τις άδειες πολιτή λαϊκής αγοράς. Στη διαδικασία της μετεστέγασης, σύμφωνα με τον νόμο, λοιπόν, θα πρέπει να γίνει μια σειρά αιτημάτων, να γίνουν αιτήματα από τους ήδη μόνιμους παραγωγούς που χρησιμοποιούν την ιστάμενη λαϊκή για την μετεστέγασή τους. Τα αιτήματα αυτά συγκεντρώθηκαν ύστερα από πρόσφυγες που κάναν του τόπου με καρδιακή ημερομηνία την προηγούμενη Παρασκευή, συγκεντρώθηκαν και ήδη σήμερα οι άνθρωποι θα αποσταλούν στο τμήμα εμπορίου ώστε να συνεδριάσει μια επιτροπή που επίσης συστάθηκε μάλιστα πρόσφατα για να μπορέσει να αδειοδοτήσει την μετεστέγαση των παραγωγών πλέον στη λαϊκή αγορά και την τοποθέτησή του. Εκτιμούμε, σύμφωνα με επικοινωνία του Ελληνικού Εμπορίου και το τμήμα και την Διεύθυνση Ανάπτυξη τη Περιφέρεια του Πελοποννήσου, ότι αυτό θα μπορέσει να έχει ολοκληρωθεί σε διάστημα λιγότερο του ενός μηνός από σήμερα. Δεν έχω άλλο ερώτημα, δεν γίνεται ότι έχετε κάποιο ερώτημα, αν σας θέσει κάτι που λέτε.